Το νοσοκομείο μας έχει ένα εμβολιαστικό κέντρο που δουλεύει σε διπλή. Εμείς ετοιμάσαμε δύο εμβολιαστικά κέντρα και όταν θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των πολιτών, θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Θα εμβολιάζουμε 7 μέρες την εβδομάδα σε δύο βάρους, 8 με 9. Ξεκινάει ο εμβολιασμός, όπως λέει ο Εθνικός Σχεδιασμός των Ανθρώπων της πρώτης γραμμής, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγείας. Έχουν σταλεί όλες οι εγκαταστάσεις, είμαστε έτοιμοι στους χώρους, υπάρχει και ειδικό. Έχει γίνει καταγραφή της σειράς εμβολιασμού. Εμείς θα ξεκινήσουμε με τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Η πρώτη γραμμή είναι αυτή που υπηρετούν σε κλινικές πόλεις. Γιατροί, νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό, τους ανθρώπους στο κοινωνικό, όλους. Πρώτη γραμμή. Όχι. Προηγούνται οι υγειονομικοί. Δεν υπάρχει λόγος για συντονισμό. Εμάς μας ενδιαφέρει η προτεραιοποίηση των υγειονομικών. Να θωρακιστούν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Κύριε Διευθυντά. Θα το δούμε στο σχεδιασμό. Υπάρχει σχεδιασμός. Προηγούνται αυτή την πρώτη εβδομάδα όλοι οι υγειονομικοί όλων των δομών και οι ιδιώτες. Κύριε Διευθυντά, ισχύει ότι ήρθε η πρώτη παρτίδα εχθές. Έχουν, να σας πω για τη διαδικασία. Τα φάρμακα της εταιρείας μοιράζονται στα 7 σημεία από την Ελλάδα που φυλάσσονται και από εκεί γίνεται η κίνηση των εμβολίων, η οποία θα γίνεται με όλους τους όρους σε τις προϋποθέσεις της ασφάλειας, θα τα πατάμε στα εμβολιαστικά κέντρα. Στόχος μας είναι να μην χαθεί ούτε ένα εμβόλιο. Αυτό δώσαμε εδώ, ο όρκος τιμής, ο οποίος μας είναι να μην χαθεί ούτε ένα εμβόλιο. Και θα το πετύχουμε. Θα ασχοληθούν γιατροί, επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές, διοικητικοί, όλοι με τον εμβολιασμό. Είναι το πρώτο και βασικό μεγάλο κοινωνικό στίγμα αμέσως μετά την αντιμετώπιση. Χρονοδιάγραμμα έναρξη το πρώτο εμβόλιο. 4 του μηνός στίγμα. 4 Ιανουαρίου. Με όλες τις εμβολιασμούς θα δείχνουν οι εμβολιασμένοι και οι σωλήνες απαιτήσω να την ερέτη να έχουν έξτρα μόνο. Το που βλέπετε, δεν υπάρχει τώρα να μου πείτε λεπτομέρειες, αλλά για μας όμως θεωρούμε ότι για τα επόμενα 50 χρόνια και όταν θα σας δείξω και τις συνδέσεις που κάναμε με τη ΔΕΗ και τις εγκαταστάσεις, για τα επόμενα 50 χρόνια ενεργειακά το νοσοκομείο έχει λυθεί. Πάμε να κρατήσουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό είναι το πρώτο εμβολιαστικό κέντρο. Λάτε, κυρία μου. Καλημέρα. Περιμένετε λίγο ένα λεπτό. Και τώρα έχουμε 11 η ώρα τηλεδιάσκεψη. Πάλι για ζητήματα κάθε μέρα κάνουμε την τηλεδιασκέψη. Ελάτε, κυρία Ράβα, ελάτε. Τι να το δω. Ανοίξτε λίγο. Ελάτε, κυρία Ράβα, ελάτε. Έλα, οι επισκέπτες υγείας μαζί με τους γιατρούς μας θα υποχρεωστούν όλη την υπόθεση που λέγεται. Λίγο μπορείτε να δείτε τι πρωταγή να πιάνουμε όλους γιατί δεν γίνεται. Οι πρωταγωνιστές. Ελάτε κι εσείς όμως. Θα είναι οι επισκέπτες υγείας μας, οι γιατροί. Ωραία. Τι κάνει τώρα. Πρώτη θα κάνουν οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές. Τέλος. Οι συμβουλισμοί έχουν εξαρτηθεί στο πρόσωπο της Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, της θρησκευτικής ηγεσίας, της στρατιωτικής ηγεσίας. Οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής πρέπει να πούμε. Ναι, εννοείται. Η πεντάδα, η εξάδα των επισκεπτριών υγείας που θα αναλάβει τον εμβολιασμό είναι ο πυλώνας, δηλαδή και οι γιατροί μας που θα είναι δίπλα, γιατί πρέπει να είναι και γιατρός δίπλα. Θα δείτε ότι τα εμβολιαστικά κέντρα είναι κοντά σε τεφ. Σε περίπτωση που προκύψει κάτι, δεν έχει προκύψει τίποτα τώρα. Απλά είμαστε έτοιμοι με όλο. Εγώ έκανα την εγκατάσταση εδώ να είμαστε έτοιμοι. Γιατί πιστεύω ότι. Δηλαδή τώρα θα έχουμε δερμάτωση παντού. Η αναμονή θα γίνεται σε εξωτερικό χώρο για να μην έχουμε συγκροτησμούς. Έτσι. Και θα πάει καλά το σύστημα. Το ίδιο θα κάνω και στο άλλο. Οπότε αν φουλάρουμε με 2 και 4 βάρδιες. Να ξέρετε ότι περίπου στην Μαθία θα είναι 15 εμβολιαστικά κέντρα. Έτσι, απλώς τα λέμε. Οπότε
Πόσο φουλάρουμε και πώς έρχονται οι δόσεις, γιατί τώρα πήγαν 83.000, την άλλη εβδομάδα έρχονται 244 και τα ρολάρουμε. Εμάς μας βάλανε να ξεκινήσουμε με τους ανθρώπους της υγείας και να τους τελειώσουμε έτσι όπως προβλέπω. Πόσο θα είναι στην κανονική ροή, Πέτρο? 15. Με κανονική ροή πόσα άτομα μπορεί να εμβολιάζονται υπηρεσίως? Κοιτάξτε, εμείς ξεκινάμε με 50. Εκτιμώ ότι θα φτάσουμε σε κάθε εμβολιαστικό κέντρο. 50 σε κάθε εμβολιαστικό κέντρο. Αλλά σε αυτή τη φάση ξεκινάμε για να κινήσει σωστά η διαδικασία, να δούμε αν υπάρχουν κάποια άτομα. Πάνω από 700 άτομα υπηρεσίως σε όλα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Έγινε ένα τέλειο οργανωμένο σχέδιο διοικητικής μέλημνας. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει. Εμπλέκονται όλα τα υπουργεία. Όλοι. Δεν έχει μείνει κανένα υπουργείο απ' έξω. Δεν είναι το υγείας, είναι όλοι. Και βλέπουμε ότι εμείς κάναμε και προσομοιώσεις, μετρήσαμε χρόνους, γιατί όπως λέει το πρωτόκολλο θέλει 15 λεπτά, έτσι. Κάναμε τις προσομοιώσεις μας, είδαμε πού βελτιωνόμαστε, κάθε θυαλίδιο θα είναι για 5 εμβόλια. Έτσι. Κάθε θυαλίδιο είναι για 5 εμβόλια. Οι εργαζόμενοι μας στον χώρο του εμβολιασμού, οι επισκέπτες της υγείας, είναι εξαιρετικοί. Δηλαδή, εγώ τους εμπιστεύω απόλυτα. Γιατί και στις προσομοιώσεις που είδα, πήγαινε εξαιρετικά η δουλειά. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα, παιδιά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, ναι. 13 Ιανουαρίου θα δώσουμε τη συνέντευξη. Απλά όμως έπρεπε να καλά είστε, εντάξει. Είμαστε καλυμμένοι, δηλαδή μπορούμε να το βλέπουμε και με 4 ώρες. Μόλις δοθεί η εντολή, είμαστε έτοιμοι. Και αυτό να ξέρετε θα βγαίνει κλιμακωτά, δεν πρόκειται να. Αλλά οι βολές υπάρχουν, τα εμβόλια. Οπότε αυτά που έρχονται για 5 μέρες, γιατί τόσο είναι η διάρκεια ζωής, αποθηκεύονται στα δικά μας τα ψυγεία. Τα οποία είναι μόλις προδιαγραφή. Λοιπόν, είναι η διασύνδεση που σας έλεγα. Τώρα, καινούργια, βρήκαν το μάτι. Αυτό που βλέπετε τώρα. Εμείς χαρήκαμε που τελείωσε αυτό, γιατί είναι ένα κλείσιμο. Έτσι. Είναι ένα κλείσιμο. Όλη η δουλειά που έπρεπε να γίνει ήταν αυτό το πέρασμα. Είμαστε ένα κλείσιμο. Η σφανή δεν κατάλαβα. Δείτε το. Είμαστε έτοιμοι για να κλείσουμε. Για να βάψουμε. Στην ουσία έχουμε βάψει. Αλλά είμαστε έτοιμοι, αυτό είναι συνεργείο 3 μέρες. Όλο το σχολείο. Μπήκανε η data, μπήκανε οι BMS, μπήκε η θέρμανση, μπήκε η ψήξη. Εδώ τι είναι, εδώ είναι η μέρα. Πόσα κρεβάτια? Μπαίνουν πάντα ειδικά πατώματα, αφήσαμε τη μέση τελευταία. Αν προσέξετε, όλοι οι βοηθητικοί χώροι είναι έτοιμοι. Όλοι. Έχουμε τόσο εξοπλισμό που δεν χωρούσε στον τρίτο όροφο και στο υπόγειο, τα έβαλα και στη ΜΕΤ. Έτσι. Λοιπόν, ο εξοπλισμός της ΜΕΤ έχει παραλυθεί όλος τον Απρίλιο. Όλος. Δεν υπάρχει υλικό που να μην έχουμε παραλάβει. Σπεύσαμε, αλλάξαμε τη μελέτη και κάναμε πρόωρη παράδοση του υλικού, που είναι το Α και το Ω. Εδώ θα έχουμε 10 κρεβάτια. Θα είναι 6, 7, 8 και 2 απομόνωσης για πολύ βαριά περιστατικά, ειδικές ασθενείς, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, είναι για τα πολύ βαριά. Τι κάναμε? Αλλάξαμε συνολικά τη μελέτη της ΜΕΤ. Θα δείτε ότι τον άλλο μήνα που θα στηθούν ο εξοπλισμός, τον άλλο μήνα στείνεται ο εξοπλισμός, θα είμαστε ίσως από τις λίγες ΜΕΤ που θα έχουμε κρεμαστούς βραχίονες. Που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή, καταρχήν όλοι εργάζονται μεγαλύτεροι, αν υπάρχει άλλο επίπεδο στη φροντίδα των ασθενών, δεν θα είναι επιτυχή, αλλάξαμε όλη τη μελέτη. Τους κάναμε κρεμαστούς. Και ανά πάσα στιγμή μπορείς να επαναπροσδιορίσεις το χώρο και να εργαστείς και να προσφέρεις υπηρεσίες με μεγαλύτερη άνεση. Που εμάς ο στόχος μας ήταν αυτός. Θα είναι μια υποδειγματική ΜΕΘ. Έχουν πομπαριστεί όλα, έχουν. Οι εγκαταστάσεις έχουν ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά έχουν μπει. Οι συνδέσεις των αγωγών έχουν δοκιμαστεί. Θα σας πάω πάνω στην καρδιά του έργου. Εκεί είναι η καρδιά του έργου. Οπότε εδώ μπαίνει το συνεργείο και στείνει.
Ναι, πότε θα παραδοθεί, πότε θα είναι έτοιμο. Είπαμε, οριστική παράδοση, Μάρτιο, τελείωσε. Έχει τελειώσει. Δηλαδή και τα υλικά είναι εδώ, όλα είναι εδώ. Και τελειώσαμε όλους τους ορόφους, θα δείτε και στα ΤΕΠ. Και προχωράμε, τα συνεργεία έχουν έρθει. 6 Ιανουαρίου έρχονται άλλα 2 εξειδικευμένα συνεργεία για να κλείσουν όλους τους χώρους. Και προχωράμε. Θα είναι μια υπερσύγχρονη ΜΕΘ. Ταυτόχρονα η παλιά ΜΕΘ, όπως θα σας εξηγήσω και στη συνέντευξη, θα γίνει μονάδα αυξημένης φροντίδας. Δηλαδή δεν θα αφήσουμε κάτι που είχαμε στην παλιά πτέρυγα. Θα την αξιοποιήσουμε και εκεί. Δείτε λίγο πώς θα είναι ένας θάλαμος. Αν και δεν είναι καλός αυτός, θα σας δείξω εδώ. Αλλά έτσι είναι η βοηθητική χώρη, όχι τη ΜΕΘ, η βοηθητική χώρη. Εδώ είναι το έργο τέχνης που θα αλλάξει και τη στρίξη όλη ομοσπομία. Από τα αριστερά. Θα καταλάβετε μόνο με αυτό που θα τι έχει γίνει για το βόλιο αυτή την περίοδο. Υπερσύγχρονα, τροποποιήσαμε τη μελέτη, αναβαθμίσαμε όλο τον εξοπλισμό. Έχουν δοκιμαστεί, δουλεύουν. Έλεγχος ποιότητας νερού, εξαιρετικό. Εδώ δουλεύουν, δεν κάνουμε το να σε βάλω, αλλά... Τι καταστάσεις έχουν γίνει. Εξαιρετικά, εξαιρετικοί άνθρωποι αυτοί, οι υδραυλικοί, κάνουν ενεργό. Εδώ τι έχουμε τώρα, κλιματιστικά, ξεματισμό, έλεγχος νερού, τα πάντα. Εδώ είναι βοηθητική αποθηκευτική χώρη για την τεχνική υπηρεσία. Εδώ είναι που δεν θα πούμε, θα καταλάβετε γιατί δεν χωράμε να περπατήσουμε. Είναι ο όρος εξοπλισμός. Ελάτε και προς τα εδώ. Αυτή θα είναι η κλινική. Δηλαδή θα έχουμε μια κλινική. Χειρουργική κλινική. Νοσηλεία. Υπερσύγχρονη. Εξοπλισμένη απόλυτα. Είναι έτοιμη. Απλά όπως θα δείτε και από εδώ δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Γιατί είναι ένας όρος εξοπλισμός. Τα κρεβάτια μας. Έχουμε απλώσει όλο τον εξοπλισμό και το ψηλάμε. Στην ουσία είναι η κεντρική αποθήκη όλων των εξοπλισμών. Είναι έτοιμη αυτή, λειτουργική. Έχουν δοκιμαστεί όλα. Βγάζουμε από πάνω την ψευδοροφή για να δοκιμάζουμε για διαρροές και τέτοια. Είμαστε ok σε όλο το κτίριο. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε γενική δοκιμή σε απώλειες ρεύματος, ψύχησης, θέρμανσης, νερών, ζεστού νερού, αερίων. Γι' αυτό και έχουμε βγάλει όλες τις οροφές. Και είμαστε εδώ. Αυτή είναι η παιδιατρική μας. Πάλι οι οροφές έχουν βγει, οι ψευδοροφές έχουν βγει, γι' αυτό το λόγο, βλέπετε. Δοκιμάζουμε όλες τις απώλειες. Λοιπόν, υπερσύγχρονη, 29 κλινών, ελάτε από το σημείο. 29 κλινών, έτοιμο παράδοση, θα πούμε και μέσα στους χώρους να τους δείτε. Οι δοκιμές έχουν κλείσει, κλείνουμε από εδώ, κλείνουμε και πάμε. Να καταλάβετε λίγο την αίσθηση των χώρων. Όλος ο φωτισμός είναι LED, έχουμε αλλάξει τη μελέτη, οπότε έχουμε μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα. Τροποποιήσαμε τη μελέτη και όλοι οι φωτισμοί είναι με λάμπες LED. Οικονομία και μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα. Φίλτρα εξαερισμού παντού. Δουλεύουμε με κεντρική θέρμανση, κεντρική ψύξη και κλιματισμό. Είναι όλα σε κεντρικό επίπεδο ελεγχών. Έτσι είναι και η χειρουργική έτοιμη. Απλά δεν μπορούμε να προπατήσουμε. Τα έπιπλα έχουν μπει, τα έπιπλα έχουν παραδοθεί σε όλο το κτίριο. Δεν τα έχουν αποδοθεί. Τα κρεβάτια, δουλάπες, τα πάντα, όλα έχουν παραδοθεί. Τα πάντα. Αυτά τα παραλάβαμε τον Ιούλιο. Άρα πιέσαμε να μας έρθουν νωρίτερα για να μπορούμε να κερδίζουμε χρόνο. Ωραία, από πλευράς δηλαδή λοιπόν προμήθειας δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο από στήσιμο. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή περνάμε και βάζουμε κρεβάτια. Καθαριότητα και περνάμε και βάζουμε. Δοκιμάστηκαν ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά τα πάντα. Ναι, είναι ειδικό υλικό αυτό.
Εδώ θα είναι η μονάδα των βρεφών. Πέντε. Έξι χημικές αίθουσες. Έχουμε έξι χημικές αίθουσες. Ήτανε τέσσερις, τις αλλάξαμε, τροποποιήσαμε. Και η χειρουργική αίθουσα έχουμε και στα τέλη. Τώρα περνάνε τις μονώσεις αυτές που λέω τις ειδικές εδώ, γι' αυτό και δεν θέλω να μπούμε. Κλείνουμε, βάφουμε και τελειώσαμε. Η ουσία εδώ είναι 15 μέρες δουλειά. Θα ξεκινάμε από πάνω προς τα κάτω που θα κλείνουμε, γιατί στην ουσία είναι τρίτος, δεύτερος είναι κλειστός. Ξεκινάμε από πάνω προς τα κάτω και κλείνουμε και βάφουμε. Δηλαδή τα συνεργεία κάνανε ήδη την προεργασία, όπως βλέπετε. Έχουμε κλείσει σε επίπεδο και σαν αμυντών, λεπτομέρειες και τέτοια και κατεβαίνουμε εδώ πάνω και στα κάτω. Συνέβαινε τους ακατηλίες. Τα ασθασέρ πλέον και υπάρχουν για να μεταφέρουν οι ασθένειες πάνω. Οι ασθένειες, α, ωραία ερώτηση. Οι ασθένειες δεν μεταφέρουν. Αυτό, γι' αυτό. Υπάρχει διασύνδεση του παλιού κτηρίου, δηλαδή ΤΕΠ, και μεταφέρονται από άλλο διάδρομο, από άλλο ασθασέρ. Είναι επίγον που να πάει στο χειρουργείο. Φεύγει από εδώ, έχουμε άλλο διάδρομο. Όχι από εδώ, με τη διασύνδεση του παλιού. Α, αυτό δεν το είπα, έχεις δίκιο. Δεν περνάει τίποτα από εδώ, από ασθενείς. Αλλάξαμε έτσι ώστε η ροή των ασθενών να γίνεται. ΤΕΠ, ανεβαίνει, θα σας το δείξω στο ΤΕΠ, θα το καταλάβετε τι είναι η λογική. ΤΕΠ, βάλαμε σε, ανεβαίνει στον πρώτο και από τον πρώτο έρχεται εδώ. Έτσι, δεν περνάει τίποτα από εδώ. Εδώ θα είναι μια υπερσύγχρονη μονάδα, αλλά τώρα δουλεύουμε με τεχνολόγια. Είναι η μονάδα τεχνητού νεκρού. Είμαστε έτοιμοι, τα μηχανήματα τα έχουν παραλάβει. Έτσι. Είμαστε έτοιμοι. Απλά τώρα δοκιμάζουμε. Γιατί η μονάδα τεχνητού νεκρού, όπως και η ΜΕΡ, θέλει ιδιαίτερη προετοιμασία στον έλεγχο. Έχουμε κλείσει τα ηλεκτρολογικά, έχουμε κλείσει τα μηχανολογικά. Τα πομπάραμε και εδώ και κλείνουμε τις λεπτομέρειες. Κάτια, πάμε. 6.500 τετραγωνικά μέτρα. 1480 τετραγωνικά μέτρα το ΤΕΠ. Δεν είναι η είσοδος στην κεντρική του ΤΕΠ. Οι κεντρικές είσοδος των ΤΕΠ είναι οι δύο που θα σας δείξω. Από εδώ είναι η παράπλευρη είσοδος που είναι στο παιδιατρικό. Εδώ δεν μιλάω, σας αφήνω. Ελάτε λίγο εδώ, δεν είμαστε ανοιχτά. Όταν είχαμε πει ότι θα παραδοθεί μέσα στο 20, αυτό είναι όμως. Δεν υπάρχει πιο σύγχρονο ΤΕΠ, μη μαρτυρώνοντας. Εδώ κάναμε πολύ σοβαρές τροποποιήσεις και στη μελέτη την ενισχύσαμε με υποδομές που δεν είχαμε προβληθεί στην αρχική και έχουμε ένα αποτέλεσμα που νομίζω ότι τιμά το ελληνικό σύστημα υγείας. Και φυσικά θα παρέχει πολύ υψηλού επίπεδου υπηρεσίες μέσα από το χώρο. Εδώ είμαστε εμείς, στην είσοδο. Είπαμε, περιπατητική και φορεία, χωριστά. Όχι από την ίδια είσοδο. 1400 τετραγωνικά μέτρα περίπου είναι όλα. Πάμε. Εδώ είναι το πρώτο εξεταστήριο. Ερχόμαστε από εδώ. Εδώ είναι το μεγάλο βασικό εξεταστήριο. Αυτός ο χώρος. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε 6 κλίνες. Εξεταστήριο, είναι το εξεταστήριο, με όλες. Εννοείται πάλι ότι εδώ ο εξεταστήριος έχει παραδοθεί, είναι σε αποθήκη. Τώρα, εκεί θα είναι τα εύκολα περιστατικά, εδώ τα πιο σημαντικά περιστατικά και από εδώ είναι η βραχία, δηλαδή να δούμε τις τάσεις εργοφής. Έχουμε 6 κρεβάτια βραχίας νοσηλείας μαζί με χώρο απομόνωσης που είναι πολύ σημαντικός για μας. Δηλαδή ένα βαρύ περιστατικό θα έχει το δικό του χώρο απομόνωσης. Και θέλαμε οπωσδήποτε να υπάρχει χώρος απομόνωσης στη βραχία. Είμαστε έτοιμοι εδώ, είναι όλα
δοκιμασμένα, δεν υπάρχει διαρροή, δεν υπάρχει πουθενά πρόβλημα στην εγκατάσταση, σουγάρισμα και εγκατάσταση εξοπλισμού. Αυτό ήταν που λέγαμε ότι ήταν το μεγάλο στοίχημα μέσα στο 20, γιατί είναι ίσως από τα δυσκολότερα κομμάτια του έργου το ΤΕΠ. Ίσως από τα δυσκολότερα κομμάτια. Το ΤΕΠ είναι χωριστή κατασκευή και... Είναι δύο κτίρια που ενώνονται μέσα στο παλιό. Και από άλλο διαγωνισμό ήταν άλλο διαγωνισμό, από τον ίδιο, έτσι. Είναι ίσως από τις πιο σύγχρονες κομμάτια που έχει ίσως. Αυτό που σας έλεγα, την επίβλωση έχει στηθεί όλη και τα υπόλοιπα τα έχουμε έτοιμα, γιατί έχουμε γίνει μετρήσεις. Α, δείτε. 23, το μανάβο από τους εφαρμοσίες. Όλα θα ελέγχονται και μέσω κεντρικού συστήματος για τον έλεγχο του κάθε κομματιού. Θα υπάρχει και ειδικό, δηλαδή αν θέλουμε να απομονώσουμε έναν χώρο, τον απομονώνουμε όπου θέλουμε. Αυτά ήταν πράγματα που έπρεπε να διορθωθούν και να τρέξουμε λίγο. Ακτινογραφία περάσαμε τώρα, γι' αυτό και είναι κλειστή. Το ακτινολογικό έχει τελειώσει ο διαγωνισμός. Θέλω να σας πω ότι τελείωσε ο διαγωνισμός και για τα δύο ακτινολογικά Βέρειας και Νάουσας και στείνονται εδώ τα καινούργια ακτινολογικά με ψηφιακούς αναλυτές υπερσύγχρονους. Προχθές ανοίξαμε και τις προσφορές. Δηλαδή, πετύχαμε ένα συγχρονισμό έργου. Αυτό είναι ανεξάρτητο από την εργολαβία του ακτινολογικού μηχανήματος, το δικό μας, έτσι. Εμείς θέλαμε να βάλουμε ένα υπερσύγχρονο εδώ, ψηφιακό, και θα είναι για τα ΤΕΠ. Είναι εξαιρετικό. Θα γίνεται διασύνδεση με το παλιό μέσω διαδρόμου, ο οποίος θα είναι ασφαλισμένος, αλλά η διασύνδεση με πάνω, δηλαδή το περιστατικό που θα έρχεται, αξιολογείται και είναι για νοσηλεία, θα μπαίνει από αυτό το ασανσέρ, θα βγαίνει στον πρώτο επάνω και γίνεται η διασύνδεση μέσω του παλιού κτηρίου. Οπότε δεν έρχεται σε επαφή κανείς με κανέναν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, μετά την πρώτη εξέταση, αν είναι για νοσηλεία, φεύγουν από εδώ. Έχουν το δικό τους ασανσέρ. Εκείνα που βλέπαμε είναι μόνο για πολύ καιρό. Αλλά όλη η κίνηση των ασθενών θα γίνεται από εδώ. Εδώ θα γίνει η διασύνδεση με το παλιό ισόγειο, το δικό μας. Και εδώ με τον πρώτο όροφο για να φεύγει αλυσία στο κομμάτι. Εδώ δίπλα είναι το φυσιοθεραπείο. Οι πίνακες λειτουργούν, θα δείτε ότι είναι λειτουργική, δηλαδή δεν έχουμε... Θα δείτε, είναι σε λειτουργία. Α, εδώ είναι το φυσιοθεραπείο, το καινούργιο φυσιοθεραπείο. Ξεχωριστή είσοδο για το φυσιοθεραπείο. Πέρα από τις δύο, θα έχουμε μία για την είσοδο των ασθενών που θέλουν να λάβουν αυτές τις υπηρεσίες. 6 ασθενείς μπορούμε να έχουμε, βλέπετε ακόμα και εδώ έχουμε φροντίσει να έχουμε οξυγόνα, αέρια, τα πάντα. Δηλαδή όλος ο χώρος, και θα σας πω για κάτι που δεν το έχουμε πει και δεν είμαστε εκεί. Ξέρετε ότι πολύ καλά υπήρχε μεγάλη ζήτηση για οξυγόνα. Εμείς έχουμε εγκαταστήσει και δεύτερη εξαγωγή. Είχαμε εγκαταστήσει και δεύτερη. Δηλαδή, είχαμε την πεντάτομη τη δική μας, είχαμε εγκαταστήσει στο ζωστό χρόνο και δωδεκάτομη. Οπότε δεν είχαμε θέμα να τρέξουμε να έχουμε την αγωνία αυτών των οξυγόνων. Είχαμε σταθερά παροχή οξυγόνου χωρίς να έχουμε αγωνίες. Ξέρετε ότι ήταν μια μεγάλη ζήτηση για το οξυγόνο, είχε εκτοξευθεί. Οι χώροι των παλιών πώς θα τα πούμε όλες τις συνέντευξες. Θα δείτε και εκεί όλο το σχέδιο πώς θα τα τροποποιήσουμε. Αυτό είναι υπερσύγχρονος χώρος της φυσιοθεραπείας. Έχουν έρθει πολύ καλά μηχανήματα, πολύ καλός εξοπλισμός, τις τροποποιήσεις που κάναμε και θα είμαστε πανέτοιμοι. Είμαστε πανέτοιμοι. Είμαστε. Απλά χαιρόμαστε που θα έχουμε περισσότερα μέσα. Αυτά δεν είναι καινούργια. Ναι, λείπουν μόνο τα καπέλα. Δεν περνάμε από τώρα τα καπάκια, τα καπάκια είναι δύο ώρες. Ανεξάρτητο από το καινούργιο εδώ, αφορά μόνο το ΤΕΠ. Εδώ ήταν ένας κενός χώρος στο μάτι. Ξέρει ο Γιάννης.
Εδώ είναι ο πνεύμονος νούμερο 1 του νοσοκομείου. Εδώ είναι το νούμερο. Το νούμερο 2 είναι στο άλλο το μεγάλο. Τα έδειξα τα και η καρδιά είναι από την άλλη μεριά έξω. Ρωτιάρι. Εδώ μέσα είναι όλα τα δίκτυα της ηλεκτρομηχανολογικά. Το κτίριο κάτω είδατε είναι ζεστό, γιατί το ζεσταίνουμε, έχει δουλεύει και όλοι δεν κάνουμε. Παντού, ακόμα και στα κλιμακοστάσια, τα καλοριφέρ, στα τέτοια, είναι ζεστά. Παντού, γιατί λειτουργεί. Πρέπει να το λειτουργήσουμε, για να είμαστε έτοιμοι. Και που περπατούσαμε στους διαδρόμους και βλέπατε ότι γίνεται. Είναι δοκιμές, πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι υπάρχει μια λειτουργία. Αν εντοπιστούν προβλήματα, βλάβε, να υπάρχουν. Ξέρετε, όσοι έχετε κτίσει σπίτι, πρέπει από μπάρες να γεμίσεις νερά, να δεις διαρροές. Εδώ είμαστε 100% σε αυτά τα ζητήματα. Από εκεί δοκιμάζουμε και τα χειρουργεία τώρα, Γιάννη, και κλείνουμε και εκεί. Γιατί μεθ, παιδιατρική, χειρουργική, κλινική νοσηλείας έχουν δοκιμαστεί. Και η μονάδα τεχνητού νεφρού έχει δοκιμαστεί. Οπότε έχουμε κλείσει από εκεί. Τώρα ήρθαν οι υπεύθυνοι των data, κάνουν τη διασύνδεση. Προσκυνικό. Και είμαστε οκ. Παιδιά, δεν ξέρω αν άλλη επαρχία θα έχει τέτοιο νοσοκομείο. Λοιπόν, όχι, από εδώ δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό είναι το ασθενέ. Εδώ γίνεται η διασύνδεση με το άλλο κτίριο. Πάντα με πόρτες ασφαλείας. Εδώ είναι η διασύνδεση. Αυτά είναι όλα έτοιμα. Λίγο να δείτε, μόλις τελειώσει και πει ο μόνιμος στην άλλη. Εδώ θα είναι, όταν λέμε μικρό, μη φαντάζεται κανένα μικρό χειρουργείο, κανονική χειρουργική τράπεζα, έτσι. Απλά τώρα περνάμε τα φύλλα μολύβδου και δεν χρειάζεται να μπούμε μέσα. Εδώ είναι το χειρουργείο. Δηλαδή στην ουσία 5 συν 6 συν 1, 7 έδωσε χειρουργείου. 7 τράπεζα. Τώρα κλείνει, μπαίνουν οι θήκες και τελειώσαμε. Χειρουργείο, νοσοκομεία, μονάδες, τόμοι, παντού. Γιατί δεν είναι. Είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά, δηλαδή ο είναι υπέρα και προς το γαμήνι. Η μεγαλύτερη αγωνία όλων αυτών που θα συμμετέχουν στον εμβολιασμό είναι να μην χάσουμε ραντεβού. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η διαδικασία κλείσιμο ραντεβού, μία μέρα πριν υπενθύμηση, ξανά κλείσιμο του δεύτερου ραντεβού, όλα αυτά θα γίνονται ηλεκτρονικά. Μας έχουν έρθει τα τάμπλετ, απόλυτη διασύνδεση με το κεντρικό σύστημα. Σήμερα είναι η εκπαίδευση των. Τέταρτη εκπαίδευση που κάνουν οι επισκέπτες γι' αυτό, πώς θα περνάμε τα στοιχεία. Πόσο κέντρο θα είναι στην αρχή, 15. Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη διαδικασία. Δεν έχει να κάνει μόνο με την τροφοδοσία εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα, αλλά και πώς θα συμμετέχει ο πολίτης. Η πρώτη φάση, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει να κάνει με τους υγειονομικούς, η οποία τελειώνει στις 20 Ιανουαρίου. Εμείς ξεκινάμε 4 Ιανουαρίου με διπλή βάρδια στα εμβολιαστικά κέντρα, 8 με 9 το απόγευμα. Μόλις ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των υγειονομικών, περνάμε σε ειδικές δομές, γυροκομεία, προστασίες ανθρώπων και τα στελέχια αυτών των δομών. Αμέσως μετά ξεκινάει ο εμβολιασμός των υπέργυρων, ξεκινώντας από τους μεγαλύτερους προς τους μικρότερους. Και η διαδικασία είναι στην οποία θα εμπλακούν όλοι πια, εμπλέκονται όλοι. Γίνεται μέσα ηλεκτρονικά, με ένα εξαιρετικό σχέδιο που έχει εφαρμοστεί. Θα λαμβάνει ο καθένας ειδοποίηση, πότε θα εμβολιαστεί. Μια μέρα πριν θα έχει πάλι ενημέρωση και υπενθύμηση για τον εμβολιασμό του. Εμείς θα έχουμε εικόνα μέσω συστήματος κάθε μέρα ποια είναι τα ραντεβού μας, ποιοι άνθρωποι θα εμβολιαστούν. Έχουμε κάνει την υπηρεσία μας έτσι ώστε να ελέγχει αυτό τον πίνακα και τη σειρά και αν έχουμε ακύρωση να επανέρχεται με νέα υπενθύμηση ή να λαμβάνει από την επόμενη λίστα. Όλα αυτά που σας λέω τα ετοιμάζουμε εδώ και ένα μήνα. Έτσι, και η εκπαίδευση προσωπικού και η προσωμείωση έχει γίνει. Σήμερα, ας πούμε, είναι η τέταρτη εκπαίδευση. Υπήρχε ένα πολύ σαφές και ξεκάθαρο σχέδιο, το οποίο πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εφαρμοστεί στην πατρίδα
Και για μας είναι ένα στίγμα. Συνεχίζουμε φυσικά τη μάχη με τον κορονοϊό, δεν έχουμε τελειώσει. Νοσηλεύουν ασθενείς, ξέρετε ότι νοσηλεύουν από το Σεπτέμβριο. Συνεχίζουμε να νοσηλεύουμε, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τον πρωτόκολλο αντιμετώπιση του κορονοϊού, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και το άλλο στίχημα. Και εμείς θέλουμε να το κερδίσουμε αυτό. Και θα συμβάλλουν όλοι. Η συνεργασία δηλαδή είναι οριζόντια. Όλοι όσοι εμπλέκονται συνεργάζονται. Μια ερώτηση. Στην προσομοίωση έχουν ληφθεί υπόψη ενδεχομένως κάποιες δυσλειτουργίες του συστήματος. Ναι, βέβαια, γι' αυτό και τα στελέχη μας. Αυτό ακριβώς παρατηρούμε. Μετρήσαμε, χρονομετρήσαμε πάνω σε 10 ανθρώπους, πώς θα κυλήσει, πώς θα κυλήσει η διαδικασία. Τη Δευτέρα που ξεκινάμε με εμάς, τους υγειονομικούς, σας είπα, πρώτα θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Και ο καθένας θα πάει με τη σειρά. Αλλά την πρώτη μέρα θα εμβολιάσουμε και τη δεύτερη όσους εμπλέκονται άμεσα στον κόσμο. Και ξεκινάμε με τους υγειονομικούς. Εμείς θα έχουμε τελειώσει 20 Ιανουαρίου και περνάμε μετά αμέσως στη δεύτερη φάση. Σας είπα, σε επίπεδο υποδομών είμαστε καλυμμένοι. Έχουμε τα δικά μας ψυγεία τα οποία τα προμηθευτήκαμε πρόσφατα, την άνοιξη προς το καλοκαίρι. Χώροι υπάρχουν, προσωπικό υπάρχει. Η διάθεση των εμβολίων θα γίνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και νομίζω ότι θα πάει εξαιρετικά καλά. Απλά να μην τρέφει κανείς αυταπάτες ότι κάνοντας το εμβόλιο έχουν τελειώσει όλα. Όχι, πρέπει και εσείς ειδικά να κάνετε έκκληση προς όλους ότι το εμβόλιο είναι ένα βήμα πολύ σημαντικό γιατί να νικήσουμε τον κορονοϊό. Είναι η αρχή του τέλους, αλλά δεν είναι το τέλος. Πρέπει όλοι να τηρούμε τα μέτρα περιορισμού, πρέπει όλοι να είμαστε με μάσκα, πρέπει όλοι να προσέχουμε, να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, να απορρίψουμε και να αφήσουμε στην άκρη υστερικές και συνωμοσιολογικές απόψεις. Στην Ελλάδα έχουμε επιστήμονες που διακρίνονται και για την ψύχρεμη και για την έγκυρη επιστημονική τους γνώση και άποψη. Αυτούς πρέπει να ακολουθούμε και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, είμαι πολύ αισιόδοξος. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε οι μονάδες μας να δίνουν τη μάχη του κορονοϊού. Και εκεί θέλουμε όλοι. Η συνεργασία σας να υπογραμμιστεί με κάθε τρόπο ότι δεν τελειώσαμε. Δεν έχουμε τελειώσει. Μπορεί να έχουμε ένα πολυμέτωπο αγώνα, να κάνουμε προσπάθειες, αλλά δεν έχουμε τελειώσει. Και αυτό πρέπει με κάθε τρόπο να υπογραμμιστεί και να γίνει γνωστό στον καθένα. Εμείς συνεχίζουμε τα μετασχολίες, το βλέπετε, με τον τρόπο που δουλεύουμε. Δεν έχουμε αφήσει τα άλλα, και θα σας τα πω και στη συνέντευξη μου. Δεν αφήσαμε την πορεία του νοσοκομείου. Καταλαβαίνετε κι εσείς μόνο ότι δεν αφήσαμε τα άλλα ζητήματα που αφορούν τα νοσοκομεία μας. Σήμερα το διαπιστώσαμε. Τρέχαμε παράλληλα. Όπως και τη μετεξέλιξη του νοσοκομείου μας. Κάναμε τροποποίηση του οργανισμού και θα σας εξηγήσω ακριβώς ποια είναι η στόχευση. Έτσι, σύσσωμα το Διοικητικό Συμβούλιο. Προχωράμε στην ίδρυση Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Προχωράμε στη λειτουργία της νοσηλείας κατοίκων. Περιστατικά τα οποία θα μπορούμε εμείς να πηγαίνουμε να τα βλέπουμε στο σπίτι χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να έρχεται εδώ. Προχωράμε στην πρόσληψη ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων γιατί θέλουμε να κάνουμε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Άρα κοιτάμε και την επόμενη μέρα ταυτόχρονα. Με την πρόσληψη νευρολόγων και την αποτύπωσή του στον οργανισμό θα μπορούμε να λειτουργούμε 24 ώρες το 24ωρο θρομβόληση. Αυτά όλα θα τα αποτυπώσουμε για να δείτε ότι κινούμασταν παράλληλα όλη αυτή την περίοδο. Φυσικά και όπου έπρεπε και το κάναμε, είχαμε τη στήριξη, ήρθε νέο προσωπικό και γιατροί, 8 μόνιμοι γιατροί και καταθέτουμε και την καινούργια πρόταση, 8 μόνιμοι γιατροί, 73 και πλέον νοσηλευτές και προσωπικό όλων των υπόλοιπων κλάδων, ενδυναμωθήκαμε. Πάρα πολύ. Σταθήκαμε δηλαδή σε αυτή τη μάχη νιώθοντας πιο δυνατοί. Θα σου πω μόνο ένα απλό παράδειγμα. Τον Αύγουστο του 19 το νοσοκομείο διέθετε 2 αναπνευστήρες και σήμερα που μιλάμε διαθέτει 12.
Και συνυπολογίστε ότι η πρόορη παραλαβή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από εμάς για την καινούργια πτέρυγα έδωσε και στήριξη στο Αττικό Νοσοκομείο. Γιατί στείλαμε και 8 δικούς μας αναμνηστήρες στο Αττικό Νοσοκομείο. Έγινε μια πρωτόγνωρη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Δεν θέλαμε με τίποτα να χάσουμε αυτή τη μάχη. Θέλαμε να τη δώσουμε με καλύτερους όρους. Δεν έλειψε τίποτα από το προσωπικό μας, ούτε σε rapid test, ούτε σε test PCR και φυσικά παρακολουθούσαμε συνολικά όλα τα περιστατικά μας. Να γνωρίζετε ότι ξεπεράσαμε τα 550 περιστατικά. 550 περιστατικά. Θετικό. Ξεκινώντας όμως από το Σεπτέμβριο, στην κλινική που είχαμε ετοιμάσει από το καλοκαίρι, οι πρώτοι 10 που νοσηλεύτηκαν ήταν εκτός σημαντικής. Από γειτονικούς νομούς, όπου ξεσπούσαν κρούσματα. Εξελίσσεται καλύτερα, νομίζω ότι μπορεί να πάει και καλύτερα το θέμα των κρουσμάτων στην περιοχή μας. Απλά πρέπει, ο κόσμος είναι πολύ κουρασμένος, όλοι το ξέρουμε, αλλά εμείς κάνουμε το καθήκον μας. Θέλουμε να βλέπουμε λιγότερους. Φτάσαμε σε σημείο να νοσηλεύουμε μέχρι και 110 ασθενείς. Με τις παρεμβάσεις που κάναμε όλη την άνοιξη στις κλινικές, με τα χωρίσματα, με τις ειδικές τεχνικές παρεμβάσεις που κάναμε ώστε να απομονώνονται κλασικά περιστατικά, ύποπτα θετικά, θετικά περιστατικά, ήμασταν πιο έτοιμοι. Βεβαίως, όλα οφείλονται στο προσωπικό. Όλα. Γιατροί, νοσηλευτές, δοκιμαστικό προσωπικό, κοινωνιολόγοι, πνευμονολόγοι, όλες οι ειδικότητες ήταν στη μάχη. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Ήταν όλοι στη μάχη. Ομογενοποιημένοι. Παραδείγματος χάρη, μια καθαρίστρια να αργούσε να έρθει, θα καθυστερούσε όλο το σύστημα. Κι όμως, όλοι ήταν εκεί. Από την καθαρίστρια μέχρι τον διευθυντή της κλινικής, για να παρέχουν υπηρεσίες. Υπήρχαν βράδια που δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Το προσωπικό μας, οι άνθρωποι μας ήρθαν στα όρια τους. Ήρθαν στα όρια τους, γιατί, όπως γνωρίζετε, ήταν μια περίοδος δική μας που είχε μια φοβερή έξαρση των κρουσμάτων. Φοβερή. Ήταν από τις πιο δύσκολες μέρες και νύχτες που περάσαμε. Αλλά αντέξαμε. Δεν ήμασταν μόνοι. Είχαμε ενίσχυση. Είχαμε ενισχυθεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Και με μέσα. Επίσης σημαντικό. Τώρα όλοι αναμένουμε την εξέλιξη του πράγματος, αλλά τώρα πια είμαστε όλοι τόσο έμπειροι. Έτσι, γιατί όλο αυτό είναι μια εμπειρία που σου λέει. Είμαστε τόσο έμπειροι που λέμε ότι θα αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε προκύψει, αλλά δεν θέλουμε. Κανείς δεν θέλει να ξαναζήσει αυτό που ζήσαμε. Κανείς, πραγματικά. Και ζήσαμε μεγάλες χαρές όταν αποδιασωληνώναμε ανθρώπους, όταν δίναμε εξιτήρια, αλλά ζήσαμε και στιγμές θλίψης. Αυτό είναι το κοντράστ των συναισθημάτων σε ένα νοσοκομείο μάχης την εποχή του κορονοϊού. Γιατί είμαστε νοσοκομείο μάχης. Και εμείς ξεκινήσαμε και πιο νωρίς. Έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι λειτουργούσαν όλα τα πράγματα. Καλύπταμε και άλλες περιοχές με την καρδιολογική μας, με το αιμοδυναμικό μας, τα περιστατικά που ερχόντουσαν. Γιατί λειτουργούσαμε σαν ένα ενοποιημένο σύστημα, μια ενοποιημένη υγειονομική περιφέρεια. Περιστατικά δεχόμασταν από την Κατερίνη, δεχόμασταν από την Κοζάνη, δεχόμασταν από την Μπέλα, δεχόμασταν από την Κυρκής. Δεν αφήσαμε κανέναν. Δεν ήταν μόνο COVID. Ήταν COVID, αλλά και λειτουργία νοσοκομείου. Και σας λέω, δεν θα γινόταν τίποτα αν δεν είχαμε την απόλυτη ομογενοποιημένη προσπάθεια όλων. Δεν έλειψε κανένας από αυτή τη μάχη. Όλοι. Εμείς φροντίζαμε να μην λείπει τίποτα στο γιατρό μας, στο νοσηλευτή μας, στην καθαρίστριά μας. Είχαμε τόσες στολές. Και έχουμε που μπορούσαμε να αντίσουμε τη μισή Βέλη. Είχαμε κάνει στρατηγικό απόθεμα
λειτουργούσαμε με ένα σχέδιο της Τρίτης ΥΠΕ και του Υπουργείου. Υπήρχε σχέδιο. Πήγαινε βήμα-βήμα. Δεν αφήσαμε να χαθεί η μέρα. Σύνολα τα. Σύνολα τα. Και εγώ δηλώνω πανευτυχής που συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους εδώ μέσα. Γιατί βλέπω και νιώθω καθημερινά τη μάχη που δίνει, τον αγώνα, την προσπάθεια. Είναι φιλότιμη. Δεν είναι εύκολο ο κορονοϊός. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση της νοσηλείας θετικών. Καθόλου εύκολη. Βέβαια, ο καθένας θα ξεπεράσει τον εαυτό του, τις δυνάμεις του. Και σε όλο αυτό το σχέδιο που είχαμε ετοιμάσει και το τρέχουμε, τον Ιανουάριο, πρώτα Θεός που θα δώσουμε τη συνέντευξη που λέω σε αυτόν τον χώρο, να είμαστε εδώ. Καλύτερα θα σας δώσω ακριβή στοιχεία, λεπτομέρειες για το πώς κινήθηκε η μονάδα μας και η μονάδα Βέρειας και η μονάδα Νάουσας. Γιατί πήγαμε και οι δύο στη μάχη. Και θα έχετε μια πλήρη εικόνα όλου του πράγματος. Αλλά να ξέρετε ότι πολλά θα είχαν αποφευχθεί αν ήμασταν όλοι πιο προσεκτικοί. Και κανείς δεν πρέπει να εφησυχάσει. Κανείς. Ο εφησυχασμός νομίζω είναι αυτός που δίνει μια παράταση ζωή στον κόσμο. Είναι ο κόσμος, οι πολίτες μας νιώθουν το βάρος. Ποιος δεν το νιώθει. Ποιος δεν το νιώθει. Αλλά πρέπει τώρα να κάνουμε υπομονή. Ναι, ήρθε το εμβόλιο, ναι, ξεκινάει η διαδικασία. Δεν αφήνουμε όλα τα άλλα. Προσέχουμε, κρατάμε αποστάσεις, δίνουμε τους κανόνες υγιεινής και προχωράμε. Έτσι, τα πάνε όλα καλά. Να είστε γεροί, καλή χρονιά με υγεία. Να χαίρεσετε τους ανθρώπους σας και μακάρι το 2021 να είναι η χρονιά της πραγματικής ελευθερίας, της κανονικότητας. Ένα έτος που να είναι φυσιολογικό αυτό και να βρει όλους τους ανθρώπους γερούς με τους ανθρώπους τους δικούς του που αγαπάνε και θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.